Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Υπάρχει θέμα και απόψε ζωντανά εδώ στο Start. Όπως προανήγγειλα, μαζί μου στο στούντιο ζωντανά είναι η Περιφερειάρχη Ιωνιονίσων, η κυρία Ρόδη Κράτση Αγκαρόπουλου, η οποία πριν από λίγο έφτασε στην Κέρκυρα. Καλησπέρα, κυρία Κράτση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Χαίρομαι πολύ. Γιατί μαζί είχαμε μιλήσει για το ταξίδι που θα κάνατε στο Παρίσι, με σημαντικές επαφές και εξέλιξεις που αφορούν τα Ιόνια νησιά. Και απόψε θα δούμε τον απόϊχο αυτών των επισκέψεων. Γιατί πολλές φορές μπορεί και ο πολίτης να πει: εντάξει, τι με νοιάζει εμένα τώρα τι έγινε στο Παρίσι, εδώ τι κάνω, πώς συνδέεται αυτή η παρουσία της εβδομάδας με τα Ιόνια, γιατί αφορούσε τα Ιόνια, αλλά και με την πολύ σημαντική συνάντηση που είχατε αρκετής ώρας με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Θα δούμε και φωτογραφίες. Για πάμε να τα δούμε όλα αυτά. Λοιπόν, σας βλέπουμε εδώ ήδη στο Παρίσι. Εδώ είναι από την εκδήλωση που μας είχατε πει στο Προεδρικό Μέγαρο, ναι. Στο προάβλιο του Προεδρικού Μέγαρου. Και εδώ είσαστε με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Τι συζητήσατε, πάμε να ξεκινήσουμε από την συνάντηση. Είναι η τέταρτη φορά που συναντώ τον Εμμανουέλ Μακρόν. Πάντα το ενδιαφέρον του είναι για την Ελλάδα ζωντανό. Αγαπάει την Ισχυρή Ελλάδα. Δεσμή. Αγαπάει την Ελλάδα και την αγαπάει σαν μια οντότητα με φιλοσοφία, με πνεύμα, με αρχές, με αξίες. Είναι πολύ πεπαιδευμένος άνθρωπος ο Εμμανουέλ Μακρόν και από τις σπουδές του και όπως το αποπνέει και από τις ομιλίες του και μόνον φαίνεται. Και έχει και μια ισχυρή σχέση με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και αυτό μεταφράστηκε και στην αμυντική συμφωνία, αλλά και στην προθυμότητα και την ετοιμότητα πάντα της Γαλλίας να σταθεί δίπλα στην Ελλάδα στις δύσκολες εθνικές στιγμές που πέρασε η Ελλάδα λόγω της τουρκικής προκλητικότητας και των απειλών που περάσαμε και ελπίζω να μην περάσουμε άλλο ενοχλήσεις, άλλο απειλές. Σωστά. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ήταν και πιστεύω ότι στη φιλοσοφία του, στην πολιτική του, όπως την έχει χαράξει και την εφαρμόζει, θα είναι πάντα παρόν. Παράλληλα, μιλήσαμε και για τα Ιόνια νησιά. Ναι. Ξέρει ότι ήταν ένα τμήμα της γαλλικής επικράτειας των 19ο αιώνα. Με ρώτησε μάλιστα τι είναι πιο ωραία, η Κορφού ή τα Χανιά που είναι του Κυριάκου το σπίτι. Λέω, καθένας παινεύει το σπίτι του, κύριε Πρόεδρε. Και τα δύο, έλατε από εδώ πρώτα και δεν πειράζει. Παινεύει καθένας το σπίτι Σωστά. του. Οπότε πραγματικά εξέφρασε και την άποψή του ότι θα κάνει μια μεγάλη νίκη ο Κυριάκος και ότι τον περιμένει να σχηματίσει μια γερή κυβέρνηση, διότι οι προκλήσεις είναι μεγάλες για αυτά που έχουν να κάνουν και να πετύχει την, να μπει η Ελλάδα στην επόμενη εποχή της ανάπτυξης, της έλξης των επενδύσεων, των μεταρρυθμίσεων. Ξέρει ακριβώς ότι πρέπει να κάνουν μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας, στη διοίκηση. Ουσιαστικά βεβαίως, στενά βεβαίως. Ο Εμμανουέλ Μακρόν και ξέρει και το θέμα της διοίκησης. Είχα και συνάντηση με τον υπουργό, τον κύριο Γκερινή, ο οποίος είναι αρμόδιος, είναι από το στενό περιβάλλον του Μακρόν, από τους πρώτους φίλους με τους οποίους ξεκίνησε. Είναι αρμόδιος για τη μεταρρύθμιση του δημοσίου. Καταλαβαίνετε, είναι κάτι το οποίο πάσχουμε υπερβολικά. Το έχουμε γίνει συζητήσει πολλές φορές. Το καθημερινό μου άγχος, γιατί πόσα πράγματα θα μπορούσαν να έχουμε κάνει καλύτερα, γρηγορότερα, περισσότερα, αν δεν είχαμε πραγματικά αυτή την καθίζηση. Εμείς δεν θέλουμε απλά μεταρρύθμιση, θέλουμε αναγέννηση. Αυτή την καθίζηση. Οπότε γνωρίζει όλα αυτά. Φαίνεται ότι έχει συζητήσει με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πολλές φορές. Ήταν μια ωραία συνάντηση. Φυσικά τον προσκάλεσα στην Κέρκυρα, την πρωτεύουσα της περιοχής που αποτελούσε το γαλλικό διαμέρισμα πολύ παλιότερα. Και βέβαια πάντα ενδιαφέρεται, έχει έννοια για την Ευρώπη, πού θα οδηγηθεί η Ευρώπη, θα γίνει πιο συνεκτική κτλ. Του είπα ότι είμαι στη διάθεση του, όπως το έχω δηλώσει και σε ελληνικές αρχές, για την καμπάνια των ευρωεκλογών. Όχι ως υποψήφια βέβαια, αυτό είναι σαφές. Καλά κάνει και το διευκρινίζει, δεν έχουμε άλλα τώρα. Όχι, αλλά ξέρετε, η έννοια είναι εδώ και το ενδιαφέρον. Εγώ είμαι αφοσιωμένη στην περιφέρειά μας. Και ό,τι κάνω είναι για την εξωστρέφειά της, διότι η ανάπτυξη σήμερα, η ανταγωνιστικότητα θέλει πολλά μαζί. Θέλει τις υποδομές, θέλει τη σωστή προβολή, θέλει την ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις και θέλει να επιτύχουμε και αυτή την εξωστρέφεια και τη συνεργασία με φορείς που από τους οποίους έχουμε να πάρουμε πράγματα. Τι το υποσχέθηκα λοιπόν, και το κάνω λοιπόν αυτό. Αυτό θέλω να μας εξηγήσετε.
Τι κοιτάξτε, αποκομίζουμε από όλη αυτή την παρουσία. Δείτε κάτι. Τώρα, πιο συγκεκριμένα, υπογράψαμε μετά από 1,5 χρόνο επικοινωνίες, ανταλλαγές απόψεων με το Δήμο των Παρισίων, το μνημόνιο για την συνεργασία στον τομέα των οπτικοακουστικών. Οι οπτικοακουστικές παραγωγές, η βιομηχανία του σύγχρονου κινηματογράφου είναι σήμερα αναζητούμενη και εξελισσόμενη παντού. Διότι αποτελεί έναν εμπλουτισμό πηγής εσόδων για πολλές περιοχές. Και παράλληλα διαφήμισης, εγώ θα πω. Και παράλληλα είναι μια μέση συμπληρωματική προβολή και διαφήμιση. Το να γυρίσει μια ταινία σε ένα μέρος αξίζει πολύ περισσότερο από χιλιάδες ευρώ που μπορούμε να διαθέσουμε στις κλασικές διαφημίσεις. Άρα μας συμφέρει να μπούμε, μπήκαμε ενεργά, αλλά έχουμε ανάγκη να το προάγουμε και να το καλλιεργούμε αυτό που πετύχαμε, το να είμαστε ένας προορισμός ο οποίος έχει επισκεψιμότητα, έχει ενδιαφέρον. Και νομίζω ότι τουριστικά, συγγνώμη που διακόπτω, πέραν τις περπατημένες, δηλαδή εκθέσεις, επενδύουμε σε αγορές ή ανοίγουμε άλλες αγορές, αυτό το κομμάτι δίνει και μια άλλη όθηση. Δηλαδή, ακριβώς, είναι στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής. Έρχονται άνθρωποι που δεν θα ερχόταν ως τουρίστες. Φανταστείτε τώρα μια ταινία που παίζεται ανά τον κόσμο, η οποία συνδέεται με το όνομα ενός του προορισμού. Σωστά. Τη διαφήμιση είναι αυτό για την ταινία. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι πάνε στους Παξούς φέτος για το Μαέστρο. Φανταστείτε ότι γυρίστηκε εδώ και η τρίτη σειρά του Γάμου Αλληλεγγύη, το The Return, η επιστροφή του Οδυσσέα. Είναι σχεδόν 2 χρόνια που ξεκίνησε η επαφή των παραγωγών με την Κέρκυρα, μας είχαν ζητήσει να το κρατήσουμε και... λογικό. Γιατί αν δεν... να μην το κοινοποιήσουμε γιατί αν δεν προχωρούσε δεν θα θέλανε να φανεί ότι ψάχνουν και δεν καταλήγουν κάπου. Κατέληξε λοιπόν, γυρίστηκε το μεγάλο μέρος στην Κέρκυρα, το κομμάτι που φθάνει ο Οδυσσέας στην Ιθάκη, η Κέρκυρα έπαιξε το ρόλο της Ιθάκης. Αλλά θα φαίνεται ότι που γυρίστηκε. Σωστά. Και επίσης θέλω να σας πω ότι και εμείς συνδεθήκαμε μαζί τους με τις εταιρείες αυτές τις μεγάλες και η διεθνής και η ελληνική εταιρεία η οποία τους εκπροσωπούσε ως περιφέρεια Ιωνίων ίσον Film Office, διότι προσφέραμε όλες τις διευκολύνσεις που μας ζήτησαν. Και δεν είναι λίγες, να το πούμε αυτό. Είναι βεβαίως. Δηλαδή δεν είναι απλά έρχεται μια παραγωγή και εντάξει, ναι, κάνουμε δημόσιες σχέσεις. Χρειάζονται πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα τα οποία προηγούνται. Οι άδειες που χρειάζονται από την εφορία. Φανταστείτε κάποιον που σκέφτεται, όπως είναι και έναν επενδυτή το ίδιο. Πάει να γυρίσει μια ταινία κάπου και λέει: α, είναι κάστρο αυτό, πρέπει να πάω στην αρχαιολογία. Το άλλο πώς είναι, η αστυνομία μου επιτρέπει, ποιες ώρες. Και είναι και απαγορευτικά πολλές φορές όλα αυτά. Βεβαίως. Δηλαδή πάω κάπου αλλού που δεν έχω όλα αυτά τα προβλήματα. Μετά, πού θα μείνουν, πού θα μείνουν. Ίσως είναι εύκολο να βρουν ένα ξενοδοχείο μεγάλο κάπου και να μπει όλο το team. Αλλά ψάχνουν να μένουν κοντά στον τόπο των γυρισμάτων και να έχουν και επαφή με τον τόπο. Να βρούμε τους ανθρώπους που θα τους συνοδεύουν, που θα τους κάνουν παρέα, που θα τους οδηγήσουν σε ένα καφέ, που θα... ή τους κομπάρσους. Το θυμάμαι και από την προσπάθεια που έγινε με το Γάμο Αλληλεγγύη, που ήταν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να καταλήξουμε σε ένα εξαιρετικό όλα αυτά, αποτέλεσμα. Αυτό το ρόλο παίζουν τα film offices, με την έννοια ότι είναι η τόπη υποδοχής. Δεν έχουμε τη δυνατότητα, ελπίζω μια εξέλιξη των περιφερειακών γραφείων να μας δώσει και αυτή τη δυνατότητα να κάνουμε χρηματοδότηση. Διότι ο στόχος μας δεν είναι μόνο να διευκολύνουμε τις μεγάλες παραγωγές που έχουν τα χαρίσματα που είπατε και τα πλεονεκτήματα, ότι κάνουν προβολή, είναι να βοηθήσουμε και την παραγωγή νέων δημιουργών. Και εκεί το Παρίσι θα μας είναι χρήσιμο. Διότι θα μπορούμε να κάνουμε ανταλλαγή υποστήριξης παραγωγών, να κάνουμε μικρές ταινίες μαζί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ο νάνος με το γίγαντα. Πάμε. Ουσιαστικά. Βέβαια. Εμείς είμαστε στην αρχή, εκείνη είναι ήδη φτασμένη. Όμως. Βέβαια. Το Παρίσι είναι μια πρωτεύουσα του κινηματογράφου ανά τον κόσμο. Καταλαβαίνετε όμως ότι εξετίμησαν και τη δική μας προσπάθεια και επίστεψαν ότι για να κάνουμε αυτό το βήμα πιστεύουμε στην αποστολή και στο ρόλο που μπορεί να έχει ένα film office και αυτούς τους διανθίζουμε και το ρεπερτόριό τους και τις σκέψεις τους. Και τους δίνουμε μια εναλλακτική λύση, αν θέλουν να κάνουν μια παραγωγή μεταξύ της Γαλλίας και ενός τόπου εκτός Γαλλίας. Επίσης χρηματοδοτούν σενάρια,
Οπότε θα μπορέσουμε. Το να μπαίνει η Κέρκυρα και τα Ιόνια. Βεβαίως, να μπαίνει σε αυτούς τους κύκλους. Σε αυτούς τους κύκλους είναι κάτι σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Το προσπαθήσαμε, το πετύχαμε και παίζει ρόλο βέβαια το πώς θα τα αξιοποιήσουμε όλα αυτά. Παράλληλα, είχα επαφή και με την Φιλαρμόνια στο Παρίσι, ένας μεγάλος θεσμός. Καταλαβαίνετε, φέρω και εγώ την ταυτότητα της ιδιαιτερότητας που έχουμε με τις φιλαρμονικές παντού, αλλά κυρίως στην Κέρκυρα. Οπότε και η Φιλαρμόνια έδειξε πολύ ενδιαφέρον και η ίδια υπουργός πολιτισμού για το, καταρχάς για το ρεκόρ αυτό, κανείς δεν ήξερε ότι στην Κέρκυρα υπάρχουν αυτοί οι αριθμοί χοροδιών και φιλαρμονικών. Και επίσης πίστευαν ότι είναι μια μεγάλη πρωτοτυπία το ότι έχουν το πρόγραμμα Δήμος από το Δήμος που σημαίνει ο λαός. Ναι. Και εκπαιδεύουν παιδιά στην τέχνη του οργάνου στην ορχήστρα. Κυρίως παιδιά από περιοχές που είναι υποβαθμισμένες. Mm-hmm. Οι παιδιά μεταναστών, γιατί είναι μια ευκαιρία να μπουν στην ορχήστρα και να κάνουν παρέα με αυτό το ευγενές μέσο που είναι η μουσική, με παρέα από ντόπιους Γάλλους. Ότι εμείς έχουμε, κάθε φιλαρμονική μας έχει και σχολή, τους έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Και θέλουν να συνάψουμε επαφές, συνεργασίες, για να δουν και ανταλλαγή διδασκόντων, και ανταλλαγή ορχιστρών νέων. Νέοι ορίζοντες. Νέοι ορίζοντες. Νέοι ορίζοντες. Λοιπόν, και αυτό το θεωρούσα πολύ σημαντικό. Και η τρίτη μας επαφή, έτσι σε θεσμικό επίπεδο, ήταν με τη Fondation Hellenique, το ελληνικό ίδρυμα δηλαδή στα ελληνικά. Είναι ένας θεσμός που έχει μια ιδιαιτερότητα σε ένα μεγάλο χώρο στο Παρίσι, το οποίο λέγεται κέντρο, Διεθνές Κέντρο Πανεπιστημιακό. Κάθε χώρα έχει ένα σπίτι, ναι, το οποίο έχει ένα ρυθμό συνδεδεμένο με την αρχιτεκτονική της χώρας. Αυτό το σπίτι στεγάζει ένα ίδρυμα, το οποίο είναι γαλλικού νομικού καθεστώτος ίδρυμα, και έχει στόχο να συνδέει ακόμη περισσότερο τη Γαλλία με τη χώρα, την κάθε χώρα. Το ελληνικό ίδρυμα πραγματικά ανεπτύχθη γρήγορα, έχει και γερούς χορηγούς, Έλληνες και Κύπριους. Και σήμερα έχει και επισκευαστεί το σπίτι, είναι πολύ ωραίο. Φιλοξενεί φοιτητές μεταπτυχιακούς και κάνουν διάφορες εκδηλώσεις και θέλουν να δώσουν την ευκαιρία να γνωρίσουν οι Γάλλοι την Ελλάδα σε όλες τις διαστάσεις. Οπότε η συνεργασία μαζί μας για να δώσουμε ένα ρεσιτάλ, να γίνει μια διάλεξη για την ευρωπαϊκή ταυτότητα και διαδρομή που είχαν τα Ιόνια νησιά ή τις σχέσεις με τη Γαλλία ιδιαίτερα. Είναι ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία και εμάς μας ανοίγουν ορίζοντες, μας προβάλλουν, έλκουμε το ενδιαφέρον όχι μόνο για τη φυσική μας ομορφιά, αλλά και για όλα τα άλλα που περιέχει ο πολιτισμός μας. Αυτά όλα λοιπόν είναι ο περίπλους του στο Παρίσι. Αυτής της εβδομάδας. Ήταν μια εβδομάδα γεμάτη με συναντήσεις και επαφές. Και είναι γεγονότα τα οποία περιγράφεται τώρα και θα τα δούμε να εξελίσσονται. Το λέω γιατί όταν η περιφέρεια πήρατε την απόφαση να κάνει το άνοιγμα στο Ντουμπάι, δεχτήκατε έντονη κριτική. Είχαμε κάνει και εμείς κριτική. Και λέγαμε, μα καλά τώρα, τι δουλειά έχουμε εμείς στο Ντουμπάι, τι θα κερδίσουμε εμείς από το Ντουμπάι. Και είδαμε ότι μετά από ένα διάστημα συγκεκριμένο, η πρώτη ουσιαστικά συνεργασία πήρε σάρκα και οστά. Και θα έρθω στο σήμερα, όπου προσγειώθηκε η πρώτη πτήση, βλέπουμε και τις σχετικές εικόνες, στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας, Fly Dubai. Το λέω γιατί και στη Γαλλία αντίστοιχα, αυτά τα οποία μας περιγράφεται, θα τα δούμε να εξελίσσονται σιγά σιγά, σταδιακά. Θέλει διαδρομή. Προς όφελος. Χρειάζεται διαδρομή. Δηλαδή δεν είναι μόνο το έργο που το χρειαζόμαστε και είναι το δικό δίκτυο ή όλα τα άλλα που έχουμε συζητήσει. Είναι και εξωστρέφεια που θα έχει πολύ θετικά αποτελέσματα. Για να σταθούμε λίγο σε αυτή τη διαδρομή από το Ντουμπάι του τότε μέχρι αυτή την εικόνα σήμερα. Για πείτε μας δύο λόγια. Πόσο, λοιπόν, αυτό ξεκίνησε, αυτό. Ξεκίνησε απόφαση που πήρα, την οποία μοιράστηκα βέβαια και με την Περιφερειακή Αρχή και τους συνεργάτες μου, να συμμετέχουμε στην έκθεση Expo 2020 του Ντουμπάι, που είναι ένα μεγάλο γεγονός παγκόσμιο, γίνεται κάθε 5 χρόνια, και μας ευνοούσε ότι ήταν στο Ντουμπάι, που είναι σχετικά κοντά. Διότι είχα μια εικόνα των εκθέσεων αυτών και τη συνάντηση της διεθνούς που γίνεται, διότι είχα εκπροσωπήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεση Σανγκάι. Ναι.
και είχα δει πραγματικά τι ευκαιρίες δίνονται από τις επαφές και από την προβολή ενός τόπου. Για πρώτη φορά λοιπόν εισηγήθηκα και στο Υπουργείο Εξωτερικών που είχε την ευθύνη για την έκθεση στο Ντουμπάι, αλλά και στην πρεσβεία του Ντουμπάι στην Αθήνα, να δώσουν την ευκαιρία να γίνουν γνωστές και περιφέρειες. Και είπα εγώ πρώτη, βάζω υποψηφιότητα, διότι υποθέτω ότι θα έχετε παράλληλες εκδηλώσεις τέχνης, μουσικής, και επειδή προέρχομαι από μια περιφέρεια και έχω την τιμή να είμαι σήμερα στη διοίκησή της επικεφαλής που έχει πολλά να δώσει στον πολιτισμό, θα ήθελα να μας δώσετε μια τέτοια ευκαιρία. Άρεσε πολύ η ιδέα αυτή και στο Υπουργείο Εξωτερικών και στην πρεσβεία μας στην Αθήνα, το πρέσβη του Ντουμπάι, λέει πολύ ωραία, να γνωρίσουν περισσότερο Ελλάδα. Ο δε πρέσβης μας, ο κύριος Ζώη, στο Αμπουντάμπι, που είναι η έδρα των Εμμυράτων, μου λέει, κοίταξε, έχουμε και μια πολύ παλιά γνωριμία, κοίτα Ρόδι, λέει, μου δίνεις την ευκαιρία να καταλάβουν εδώ ότι η Ελλάδα είναι κάτι περισσότερο από Μύκονο και Σαντορίνη. Σωστό, σωστό, γιατί πολλές φορές... Και εγώ ως πρέσβης, λέει, το χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, ξεκινήσαμε όλη αυτή τη διαδικασία να στήσουμε, αυτό ήταν το δύσκολο για μένα, να στήσουμε την παρουσία μας, γιατί δεν είναι τουριστική έκθεση. Είναι μια έκθεση που η κάθε χώρα που ενδιαφέρεται, ήταν 180 χώρες, έχει ένα περίπτερο, το οποίο είναι ένα μεγάλο σπίτι, και στο οποίο παρουσιάζει τα επιτεύγματα, τα όνειρά της για το μέλλον. Και εγώ θυμάμαι τις εικόνες που μας στείλατε τότε να είναι οι φιλαρμονικές μας, να δείχνουμε και τις φιλαρμονικές, οι οποίες έκαναν... Εμείς, λοιπόν, καταλαβαίνετε, έπρεπε... τα νησιά μας, οι οποίες και όχι μόνο. Το φιλαρμονικό μας, να εξηγήσουμε ότι ήταν από συναυλίες. Από συναυλίες, ναι. Εμείς, λοιπόν, έπρεπε μια εβδομάδα που κλείσαμε αυτό το σπίτι να το εμπλουτίσουμε με κάτι αλλιώτικο από αυτό που κάνουμε στις τουριστικές εκθέσεις, που έμεσα θα μας έφερε στον τουρισμό, γιατί ο στόχος μας αυτός είναι. Λοιπόν, δείξαμε τη φύση και πώς την προστατεύουμε. Το γεωπάρκο Κεφαλονιάς, ας πούμε. Το οποίο είναι κάτι εντυπωσιακό και μη γνωστό. Όντως. Δείξαμε πώς ζούμε τον πολιτισμό και πώς τον εξάγουμε και πώς τον προσφέρουμε στους επισκέπτες μας, όλες αυτές τις συναυλίες. Κάθε απόγευμα είχε συναυλίες. Έμενε με πολύ μεγάλη προσοχή ο κόσμος. Δείξαμε την καινοτομία και την έρευνα, γιατί είχα πάρει μαζί και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ναι. Και προβάλαμε τα ξενοδοχεία μας, παρουσιάζοντας τη βιωσιμότητα, δηλαδή ότι έχουμε μπει πια στην εποχή της πράσινης παραγωγής, λιγότερη κατανάλωση αποβλήτων, πώς διαχειρίζονται τα απόβλητα και τα λοιπά, για να περάσουμε έμεσα να δείξουμε το τουριστικό απόθεμα που έχουμε και από το παρελθόν και τη σύγχρονη πραγματικότητα. Σήμερα. Και παράλληλα, κάναμε τις επαφές με την Fly Dubai και με την Etihad. Έχουμε και άλλη μια εταιρεία από το Abu Dhabi που ενδιαφέρεται, αλλά δεν το βρίσκει ακόμη ότι θα μπορούσε να το κάνει για φέτος το καλοκαίρι. Ναι. Συνεχίζουμε τις συζητήσεις για του χρόνου. Λοιπόν, μετά παράλληλα κάναμε και πήγαμε στην έκθεση του... Αυτό έγινε τέλος Μαρτίου σχεδόν. Ναι. Πήγαμε στην έκθεση του Μαΐου. Mm-hmm. Το Μάιο έχει μια τουριστική έκθεση. Που δεν πήγαινε ποτέ η περιφέρεια. Ναι. Οπότε πάμε και στην τουριστική έκθεση. Ζωντανεύουμε τους δεσμούς και τις επαφές του Μαρτίου και μας είδαν εκεί σταθερούς, με πρόγραμμα, συστηματικούς. Σε αυτό βοήθησε πολύ Fraport. Γιατί χωρίς την παρουσία της, η οποία μίλησε για το τι σημαίνει το αεροδρόμιο, ποιες είναι οι δυνατότητες, όλα αυτά που σε τεχνικό επίπεδο και σε εμπορικό συζητεί ένα αεροδρόμιο με την αεροπορική εταιρεία, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε εμείς. Μας ήταν λοιπόν και από αυτό ακόμα οργανωμένους, δεν τους είπαμε ελάτε να δείτε, είμαστε εμείς εκεί. Ήταν εκεί αυτοί που έπρεπε και έδωσαν το στίγμα όλων των... Αυτό που είναι πολύ σημαντικό που θέλω να πω, το Ντουμπάι δεν είναι μόνο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το Ντουμπάι είναι σταθμός για όλη την περιοχή. Οι Κινέζοι κάνουν σταθμό στο Ντουμπάι. Οι Ινδοί περνούν από το Ντουμπάι. Δηλαδή κάνοντας διαφήμιση, γιατί συνεχίσαμε να κάνουμε και διαφήμιση στο Ντουμπάι, μας βλέπει πάρα πολύ κόσμο. Πέρα από τους κατοίκους της χώρας. Άρα διευρύνουμε ουσιαστικά, λέτε κυρία Κράτσα, τον κύκλο των ανθρώπων που απευθυνόμαστε ως προορισμός. Και των παραγόντων των τουριστικών, διότι υπάρχουν γραφεία τουριστικά στο Ντουμπάι που κάνουν τουρισμό για Ινδούς. Πολλές Ινδικές εταιρείες έχουν εκεί έδρα. Λοιπόν, αυτό είναι που ίσως στην αρχή και εμείς δεν το παρουσιάσαμε με όλη τη δυναμική που έχει το να ανοίξουμε πόρτα
Το Ντουμπάι. Ναι, γιατί ψιλογκρινιάζουμε και λέμε τώρα τι θέλουμε από το Ντουμπάι, τι θα περιμένουμε, θα μας σώσουν από το Ντουμπάι και θα φέρουν λεφτά, ξέρετε. Ναι. Κοιτάξτε, και δεν είναι μόνο και όψη. Δεν είναι μόνο μια έχουμε κατηγορία. Έχουμε πάντα γκρινιά. τον Εμμυράτη, όπως λέγονται οι ντόπιοι, αλλά στο Ντουμπάι είναι 8% με 10% οι ντόπιοι. Οι άλλοι είναι νέοι άνθρωποι. Έτσι. Παίζει ρόλο αυτό, οι οποίοι επιδιώκουν ότι παίζει ρόλο να ακούνε ότι γίνεται ωραία διαχείριση του περιβάλλοντος, είμαστε σε πορεία διαχείρισης απορριμμάτων, ότι υπάρχει πολιτισμός. Νέοι άνθρωποι εργαζόμενοι από ολόκληρο τον κόσμο. Ναι. Από ολόκληρο τον κόσμο νέοι άνθρωποι σε πολυεθνικές, στα πανεπιστήμια, ελεύθεροι επαγγελματίες, πολλοί γιατροί, Έλληνες αρκετοί, οδοντιατροί κτλ. Ήταν 10.000 Έλληνες στην εποχή της κρίσης. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, είμαστε σε μια διεθνή αγορά, όχι μόνο Εμμυρατινών, η οποία εξαπλώνεται και πέρα από το κράτος των Ηνωμένων Εμμυράτων. Αυτό το καλό ξεκίνημα που κάναμε σήμερα, εγώ εύχομαι και θα το προσπαθήσουμε να το διευρύνουμε όχι μόνο στο στενό τουριστικό περιβάλλον, αλλά και σε εμπορικό επίπεδο, πολύ πιο εύκολα μια αποστολή του εμπορικού επιμελητηρίου πάει από εδώ. Πάει στο Ντουμπάι, στο Αμπουντάμπι, τέλος πάντων, για να κάνει τις επαφές. Μια ευθεία, κατευθείαν διασύνδεση είναι πάντα ένα πολύ ευνοϊκό κανάλι επικοινωνίας. Και το ίδιο και το πανεπιστήμιο. Θα βάλουμε ένα τελείο, γιατί θέλω να μου πείτε περισσότερα και να καταλάβουμε και ποιοι είναι αυτοί που ήρθαν εδώ, ποιοι τους φιλοξενούν, τι είναι αυτή τη Φράπορτ και όλα αυτά. Οπότε να τα πούμε αναλυτικά μετά τις διαφημίσεις, να δούμε και περισσότερες εικόνες. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μένετε συντονισμένοι, γιατί υπάρχει θέμα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Υπάρχει θέμα συνέχεια. Ζωντανά πάντα από την τηλεόραση του Στάρ. Ρόδη Κράτση Τσακαροπούλου μαζί μου, η Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων, ζωντανά στο στούντιο. Επέστρεψε από Παρίσι. Μας είπε τις επαφές που έγιναν όλο αυτό το διάστημα της εβδομάδας που πέρασε, τις οποίες θα τις δούμε σταδιακά να εξελίσσονται. Και σήμερα είδαμε μια πρώτη ουσιαστικά εικόνα του τι κάνατε ως περιφέρεια στο Ντουμπάι. Αυτοί οι άνθρωποι που ήλθαν εδώ, ποιοι είναι, ποιοι τους φιλοξενούν και ποιος είχε την ευθύνη, ναι, κυρία Κράτσα. Καταρχάς θέλω να αυτό. Περάσουν καλά. Όπως είπαμε, είναι η ζωντανή μας διαφήμιση. Σωστά. Ό,τι και αν κάναμε εμείς και συνεχίζουμε να κάνουμε διαφημιστική καμπάνια σε συνεργασία με την εταιρεία, όπως γίνεται συνήθως με τις εταιρείες, η ζωντανότερη διαφήμιση είναι να περάσουν αυτοί καλά. Σωστά. Εμείς δεν είχαμε ευθύνη και αρμοδιότητα, δεν είχαμε αναλάβει κάτι ιδιαίτερο στη σημερινή υποδοχή στο αεροδρόμιο. Η Fraport φρόντισε, που έχει και την τεχνογνωσία, γιατί φαντάζομαι θα έχει υποδεχτεί και άλλες πτήσεις για πρώτη φορά. Ζήτησε από την περιφέρεια μόνο δύο άτομα που να έχουν ευχέρεια καλή στα αγγλικά, για να μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κόσμο. Βέβαια, είχαμε σκεφτεί στο αρχικό μας πλάνο και σε συνεννόηση με την εταιρεία, απόψε, με την άφιξη, να κάνουμε ένα επίσημο δείπνο, στο οποίο θα μετήχαν και στελέχη της εταιρείας από το Ντουμπάι και δημοσιογράφοι από το Ντουμπάι. Ότι θα είχε δηλαδή προετοιμαστεί να έλθουν και αυτοί. Σκεφτήκαμε μετά ότι παραμονή εκλογών δεν είναι ωραία ατμόσφαιρα, διότι όλοι έχουμε μια ψυχολογία και ένα προσανατολισμό στη σκέψη μας στην αυριανή μέρα. Σωστά. Εσείς οι δημοσιογράφοι ιδιαίτερα, περιμένετε, ετοιμάζεστε για τα αυριανά σας. Από το πρωί θα δείξετε άλλες εικόνες. Ήταν κρίμα λοιπόν να μπερδέψουμε αυτά τα δύο γεγονότα και γι' αυτό μείναμε σε αυτό που διοργάνωσε η Fraport σήμερα και ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, γιατί ήταν μια πρωτοβουλία της περιφέρειας όλη αυτή η αποστολή στο Ντουμπάι και χαίρομαι να έχει εταίρους αποτελεσματικούς και καλή κατάληξη, και εμείς θα κάνουμε μέσα στον Ιούλιο αυτό το δείπνο που θα μας φέρει σε επαφή και στελέχοι, παράγοντες, τουριστικοί, θεσμικοί παράγοντες από την Κέρκυρα και από το Ντουμπάι. Και φυσικά θα είναι κάτι το οποίο θα δώσει, ίσως είναι και καλύτερα, για να υπάρχει μια διαρκή συζήτηση για αυτή τη διασύνδεση Κέρκυρας-Ντουμπάι, να μην γίνουν όλα μια μέρα. Θέλω να εξηγήσω κάτι, επειδή βλέπουμε τώρα την άφιξη και την αψίδα του νερού. Και πολλοί αναρωτήθηκαν στα social media, μα καλά τώρα είναι δυνατόν να τους υποδεχόμαστε με τέτοιο τρόπο τιμητικό. Λες και είναι κάτι το φοβερό. Μου είπαν λοιπόν άνθρωποι του τουρισμού, ξεναγοί, ξενοδόχοι, άνθρωποι που γνωρίζουν καλά
το αντικείμενο και άνθρωποι του αεροδρομίου, ότι κάθε φορά που προσγειώνεται για πρώτη φορά μια εταιρεία σε ένα αεροδρόμιο, ήθιστε να την υποδέχονται με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, δεν το κάναμε επειδή ήρθαν από το Ντουμπάι, θα το ξανακάνουμε και για μια άλλη εταιρεία. Ναι, βέβαια. Άλλων συμφερόντων, αλλά ήθιστε αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα στους δέκτες μας. Εγώ ήθελα να σημειώσω κάτι, αυτό που λέτε. Και εγώ βέβαια η Fraport έχει την εμπειρία αυτή της υποδοχής για πρώτη φορά. Εγώ είχα μια επικοινωνία, επικοινώνησα μαζί μου από το ΟΕΟ του Λονδίνου, που έχει αρμοδιότητα και την Ιρλανδία. Ναι. Και μου είπαν ότι, θυμάμαι μια ημερομηνία του Ιουνίου, έρχεται από το Σάνον, είναι μια πόλη της Ιρλανδίας, την ήξερα κι εγώ, ναι. Για πρώτη φορά πτήση στην Ελλάδα. Και αυτή γίνεται στην Κέρκυρα. Ναι. Θέλετε να την αξιοποιήσουμε? Λέω, τι εννοείτε? Μπορείτε να κάνετε ένα welcome buffet στο αεροδρόμιο και τα λοιπά ως περιφέρεια. Λέω, εγώ το ακούω πολύ ευχάριστα, να επικοινωνήσω όμως με την εταιρεία, να δω αν η εταιρεία επιτρέπει να γίνει buffet. Πράγματι... Γιατί όλα έχουν να κάνουν με τη Fraport, να το πούμε. Φυσικά, αυτό το φυσικά. Δεν είναι, πράγματι η εταιρεία το δέχτηκε και εκεί εμείς φροντίσαμε με χορηγούς ντόπιους και στήθηκε ένας buffet με τοπικά προϊόντα. Οι επιβάτες, για να μην περάσει απαρατήρητο, είχαν μαζί με το boarding, έπαιρναν και την πρόσκληση. Α, μάλιστα. Οπότε, καταλάβατε, εμπεδώνανε ότι εκεί που πάμε γίνεται ένα ωραίο welcome. Και μου άρεσε σαν ιδέα και είπα ότι μπορούμε να το κάνουμε και να το οργανώσουμε και για έναν άλλο προορισμό. Δεν εμπλακήκαμε όμως σε αυτή τη διοργάνωση. Ήταν πολύ πιο εντυπωσιακή από αυτό που έγινε για το Σάνον. Μπορεί να έκαναν και αυτά το αεροδρόμιο, δεν το ξέρω. Εμάς μας ζητήθηκε μόνο ο μπουφές να συμβάλλει. Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο και το είπα και στις άλλες περιφερειακές ενότητες να το δούνε. Πώς μπορεί να συμβάλλουν σε ένα ωραίο welcome. Γιατί, ξέρετε, όλες αυτές οι εταιρείες που δεν είναι εταιρείες της γραμμής, οι κλασικές εταιρείες, αντιμετωπίζουν ανταγωνιστικούς προορισμούς. Έτσι είναι. Όπου πάνε καλύτερα. Όπου υπάρχει μεγαλύτερη διευκόλυνση. Όπου υπάρχουν βέβαια και καλύτερες ώρες, πτήσεις και τέτοια. Αυτά είναι θέματα του αεροδρομίου. Ναι. Όπου η τοπική κοινωνία φαίνεται ότι υποδέχεται. Όπου αφήνουν στους ταξιδιώτες τους, τους πελάτες τους, γιατί και αυτοί έχουν ανταγωνισμό με άλλα τουριστικά γραφεία που έχουν αεροπορικές εταιρείες στον τόπο τους. Όπου λοιπόν αισθάνονται ότι θα βρουν την καλύτερη ατμόσφαιρα, που θα είναι μια ωραία ανάμνηση για τους πελάτες τους. Φυσικά προτιμούν και λένε, ας διατηρήσουμε αυτόν τον προορισμό. Έτσι, δεν είμαστε κι εμείς άμεροι ευθυνών από τις αεροπορικές εταιρείες που έρχονται εδώ. Και δεν είναι κακό να δίνουμε έτσι το στίγμα του τόπου μας με τοπικά προϊόντα. Αμέσως μόλις φτάνουν είχαν τα τοπικά προϊόντα. Αυτό θέλω να πω, και δηλαδή, τις φορεσιές, βέβαια. Έτσι, δεν είναι κάτι κακό. Δεν είναι, θα το πω όπως το διαβάζω, δεν είναι δουλοπρέπεια να προβάλλεις τον τόπο σου και να καλωσορίζεις τον επισκέπτη. Μακάρι να μπορούσαμε να το έχουμε σε όλες τις πτήσεις. Και κυρίως αυτές που έρχονται για πρώτη φορά, που δεν μπορούμε να το έχουμε σε όλες, είναι κάτι το οποίο στο μέτρο του δυνατού μπορεί να γίνεται. Τώρα, καλά είναι όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Έχουν να κάνουν με την οικονομία, με την εξωστρέφεια, με την ανάπτυξη. Είναι μια παράμετρο στην ανάπτυξη, αλλά δεν είναι μόνη. Αλλά εδώ, ας πούμε τώρα. Για όλα αυτά πρέπει να έχουμε καλές υποδομές, θα μου πείτε. Σωστά. Θα πω τώρα τη γέφυρα Κουρκουμέλη, που είναι ένα θέμα που και εσείς, φαντάζομαι, δέχεστε συχνά τηλεφωνήματα για το τι συμβαίνει. Και εμείς εδώ, πάρα πολλές φορές στη διάρκεια της ημέρας, την αγωνία των πολιτών. Έχουμε νεότερα. Η γέφυρα Κουρκουμέλη, λοιπόν, όπως ξέρουμε, επιβαρύθηκε η κατάστασή της με τον μπάλο. Ξεκινήσαμε αμέσως εμείς την μελέτη για την στερέωσή της, η οποία έκανε μήνες πολλούς, μη σας πω τον αριθμό, να έχουμε απάντηση από την αρχαιολογία, διότι μπορεί να μην είναι εντυπωσιακές γέφυρες όπως και αυτή του ποταμού. Ναι. Γιατί μου λένε οι συμπολίτες μου, τι αρχαιολογικό είναι αυτό? Ναι, γιατί αυτή η φασαρία, τι διατηρούμε? Είναι όμως αρχαιολογικά μνημεία. Πρέπει να έχουν την αντιμετώπιση ενός μνημείου. Άρα περνάμε από την αρχαιολογία. Η γέφυρα του ποταμού ήταν από το ΚΑΣ, του Κουρκουμέλη, από τα Ιωάννινα. Για να επιταχύνουμε τις διαδικασίες, ζήτησα τον προϊστάμενο της υπηρεσίας στα Ιωάννινα και ήρθε και ο ίδιος εδώ. Ναι. Αυτά δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Λοιπόν, η γέφυρα, τη βδομάδα που μας πέρασε τώρα, έγιναν οι πρώτες αποτυπώσεις από τον εργολάβο, τον οποίο έχω προ αρκετού καιρού υπογράψει τη σύμβαση. Έγιναν οι πρώτες αποτυπώσεις και μας υποσχέθηκε ότι την εβδομάδα που έρχεται ξεκινάει και το έργο.
Η διάρκεια την υπολογίζει στις 20 μέρες, ας πούμε ένα μήνα. Ναι. Γιατί όλοι έχουμε ψηθεί. Όλοι έχουμε ψηθεί από τα χρονοδιαγράμματα που πέφτουν έξω. Ενώ ότι είναι κάτι που εντός του καλοκαιριού θα ολοκληρωθεί. Και οπωσδήποτε θα είναι μια γέφυρα η οποία δεν θα μπορεί να δεχθεί σε καμία περίπτωση βαρέα οχήματα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ξέρετε, πέρα από το ότι εμείς είχαμε μετά τον Πάλο ξεκινήσει τη διαδικασία, μετά τα Τέμπη δεχτήκαμε και από την κυβέρνηση, ειδικά για τις γέφυρες. Κινδυνεύουν όλες οι γέφυρες της Ελλάδος. Εκτός από αυτές που κτίστηκαν με τη νέα τεχνοτροπία τα τελευταία, ναι, την τελευταία δεκαετία, όλες τις άλλες ελέγξετες για επικινδυνότητα. Εμείς, για μας ήταν ο Ποταμός και ο Κουρκουμέλη, για το Κουρκουμέλη ήδη ούτως ή άλλως, στη διαδικασία μας, διότι επλήγησαν με τον, ναι, Πάλο. Ναι. Αλλά και εκεί που δεν υπήρξαν τέτοια φαινόμενα, ξεκίνησαν έρευνες για τις γέφυρες αυτές. Λοιπόν, η γέφυρα θα στερεωθεί, δεν θα περνάνε βαρέα. Θα μου πείτε τώρα πώς θα εξυπηρετείτε η περιοχή. Ναι. Υπάρχει μια παράκαμψη στα Βασιλικά. Mm-hmm. Εκεί έχει ένα δρόμο δημοτικό. Είμαστε σε επικοινωνία με το Δήμο. Ωραία. Να αναλάβουμε εμείς το κόστος, mm-hmm, για να γίνει ο Δήμος. Ο δρόμος. Διότι και θα εξυπηρετήσει αυτούς που δεν θα μπορούν να περάσουν από τη γέφυρα Κουρκουμέλη. Ναι. Και είναι ένας δρόμος παραπάνω για μια περιοχή η οποία με το κλείσιμο της γέφυρας ανακάλυψα και εγώ τι διέλευση έχει. Πάρα πολύ. Τεράστια διέλευση. Πάρα πολύ, και είναι και ο δρόμος που δυστυχώς. Το δυστυχώς, γιατί όπως πάει και δεν πάει ποτέ για καλό, συνδέει την περιοχή με το νοσοκομείο. Και το νοσοκομείο, ναι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, εμείς περιμένουμε τώρα άμεσα να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, χρηματοοικονομικά εννοώ. Ναι. Έχουμε μαζέψει πολλές οφειλές και έχουμε συμφωνήσει με το Δήμο. Θα πληρώσουμε εμείς, είναι το maximum 300.000 το έργο. Θα το εκτελέσει ο Δήμος και είναι ένας δρόμος, γιατί είναι του Δήμου. Ναι. Είναι ένας δρόμος ο οποίος θα εξυπηρετήσει πράγματι την περιοχή στην ευρεία της διάσταση. Παράλληλα, μια και μιλάμε, ναι, για γέφυρες, να σας πω ότι και του ποταμού είναι στη δεύτερη φάση. Που σημαίνει, κυρία Κράτσα? Σημαίνει τις υπασαλοδείξεις, ναι, θα γίνουν τώρα, όπου και εκεί θα περνάει λεωφορείο. Μέχρι εκεί όμως. Λεωφορείο. Γιατί ξεκινάμε, καταλαβαίνετε τώρα, και τα σχολικά λεωφορεία, ναι, αλλά και συμπολίτες μας οι οποίοι μας λένε ότι δεν μπορώ να παίρνω ταξί ή δεν έχω κάποιον να με πετάξει για μια δουλειά, ναι, στην πόλη και θέλω να έχω τη γραμμή του λεωφορείου, τι πιο λογικό και θεμητό. Καταλαβαίνετε λοιπόν, θα αποκατασταθεί αυτή η κυκλοφορία με το λεωφορείο. Είναι αυτή η δεύτερη φάση των πασαλοδείξεων. Ο μελετητής μόλις έκανε τον έλεγχο, mm-hmm, της πρώτης φάσης που ήταν η στερέωση με τσιμεντοενέσεις και είπε ότι έγινε σωστά, δεν μπορούμε να περάσουμε στη δεύτερη αν δεν γίνει ο έλεγχος της πρώτης. Ναι, ναι. Καταλαβαίνετε, όλες αυτές είναι φάσεις που πρέπει να γίνουν. Και η τρίτη φάση, η οποία δεν έχει την επίγουσα ανάγκη που έχουν οι μπασαλοδείξεις, αλλά υπάρχει και η τρίτη φάση, που είναι η ανάπλαση της γέφυρας. Έχει πολλά πράγματα η γέφυρα τα οποία την κάνουν να δείχνει εγκαταλελειμμένη. Δραγωγούς, δηλαδή, ναι, και καλεσθησίας, ναι, και των πρανών και της γέφυρας αυτής καθεαυτής. Τα προστατευτικά της είναι πολύ πρόχειρα, mm-hmm, και τα λοιπά. Οπότε είμαστε σε αυτή τη φάση και μια και μιλάμε για γέφυρες, να σας πω ότι τελείωσε και η αποκατάσταση που κάναμε στη γέφυρα Μπέλε, μια στρατιωτική γέφυρα, ναι, Παλίσουσκα, Καρουσάδες, στη Βόρεια Κέρκυρα. Είναι σε δημοτικό δρόμο, ναι, δεν είναι μια γέφυρα η οποία ήταν σε περιφερειακό δρόμο άμεσα αρμοδιότητάς μας, αλλά το αναλάβαμε και το τελείωσε μια αυτό. Ξέρετε, εκεί δεν υπάρχει αρχαιολογία, γι' αυτό έγινε γρήγορα. Να το διευκρινίζετε, γιατί πολλές φορές κάποιος θα πει: μα πώς γίνεται τώρα στο βορρά να τελειώσαμε σε χρόνο τετέ και εδώ πέρα να συζητάμε. Και εδώ πέρα μήνες, κάνουμε τόσο καιρό. 14 μήνες περιμέναμε τώρα, έτσι. Δεν θέλω να το λέω το νούμερο, γιατί και εμένα μου δημιουργεί ενόχληση που το υπέστη. Ναι, ναι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει. Είναι μια στρατιωτική γέφυρα, ναι, έγινε γρήγορα η αποκατάσταση. Αλλά ελπίζουμε να γίνουν και ωραιότερα αυτά τα γεφύρια, να είναι και εξυπηρετικά στο σημείο που μπορούν, mm-hmm, να δεχθούν βάρος. Και πιο όμορφα, γραφικά. Σωστό. Διότι τα θέλουμε να συμπληρώνουν και στη γραφικότητα του τόπου. Και είναι μέσα στο πλαίσιο αυτό που λέτε, ότι παράλληλα λοιπόν με την εξωστρέφεια και όλες αυτές τις... Η ανάπτυξη έχει πάρα πολλά, κυρία Λέλα. Είναι πολυσύνθετη διαδικασία. Mm-hmm. Δεν μπορεί να πει κανείς ποια είναι η προτεραιότητα.
Δεν είναι υποδομές. Είναι. Ξεκάθαρα. Δεν είναι η διαχείριση απορριμμάτων. Επίσης. Περιμένουμε με αγωνία να τελειώσει και η διαγωνιστική διαδικασία του εργοστασίου, όπως συνηθίζουμε να το λέμε. Έτσι. Ολοκληρωμένη μονάδα, ναι, της Κέρκυρας είναι σε διαγωνιστική διαδικασία, ομαλά προς το παρόν. Το λέτε προς το παρόν και όχι άδικα, γιατί δεν έχουμε ζήσει λίγα και μακριά. Κοιτάξτε, οι προηγούμενοι διαγωνισμοί είχαν εμπλοκή στην αρχή, στη διακήρυξη. Ναι. Εδώ εξελίσσεται στο στάδιο που έχει φτάσει αυτή η διαδικασία, mm-hmm, δεν έφτασαν οι προηγούμενες. Και αυτό είναι μια νότα αισιοδοξία. Ότι έχουν γίνει όλα σωστά, mm-hmm, δεν βρίσκουν να πατήσουν κάπου μεταξύ τους οι περόμενοι, ναι, καταλαβαίνετε, στη γκρίνια και απέναντί μας. Και στο μεταξύ τους τη μεταχείριση, ναι, από την πλευρά της Επιτροπής προς, mm-hmm, τους υποψήφιους. Όλα πάνε ομαλά από αυτή την πορεία. Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, δεν είμαι μέλος, αλλά το μόνο που λέω είναι στα μέλη από εμάς και από τη Διάδημα, είναι φροντίστε να γίνονται όλα σωστά, ας αργήσουμε και λίγο παραπάνω για να μην δώσουμε αφορμή, ναι, το οποίο θα είναι μια καθυστέρηση που δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Mm-hmm. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι να πούμε, αυτά δεν είναι προτεραιότητα, είναι, ή δεν είναι μετά προτεραιότητα οι υποδομές υγείας, παιδείας. Δεν είναι αυτά προτεραιότητα. Την άλλη φορά είχαμε συζητήσει μαζί με την αφορμή της Επιτροπής Παρακολούθησης, σωστά, του ΕΣΠΑ και της προετοιμασίας του 2027. Ναι. Είχαμε συζητήσει για την προσπάθεια που θα κάνουμε να συνεννοηθούμε με τους δημάρχους για να χρηματοδοτήσουμε από το νέο ΕΣΠΑ ίδρυυση, αποχέτευση κτλ. Και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να είναι ολοκληρωμένο το πακέτο. Σωστά. Και εμείς προσπαθούμε να προχωρήσουμε κομμάτια αυτής της, mm-hmm, διαδικασίας που υπάρχουν μελέτες, να μην περιμένουν την ολοκλήρωση. Δεν είναι αυτό σημαντικό? Δεν μου λένε SOS από τη Ζάκη, θα σπάσω βιολογικός φέτος το καλοκαίρι. Πω, πω. Ζούμε δηλαδή σε μια κατάρρευση των υποδομών. Κατάρρευση, γιατί όλα αυτά τα χρόνια ήταν αφημένη στην τύχη. Λοιπόν, τους, αλλά όλα αυτά όμως δεν μπορούν να κλείνουν τα μάτια. Ξέρετε όμως, εμένα με προβληματίζει, αυτά, γιατί επειδή έχουμε και αυτοδιοικητικές εκλογές, κυρία Κράτσα, οι υποδομές αφέθηκαν στην τύχη τους. Για τους λόγους που όλοι όσοι διαχειρίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια, και μιλώ για τα 10-20, έτσι, δεν θέλησαν, δεν ένιωσαν την ανάγκη. Δεν είναι ένα σχήμα οξύμορο σήμερα να κουνάνε κάποιοι το δάχτυλο για αυτό το οποίο θα μπορούσαν να κάνουν και δεν το έκαναν τότε? Κοιτάξτε, αυτά δεν θα πρέπει να υπάρχουν στην πολιτική. Mm-hmm. Θα πρέπει να είμαστε όλοι ενώπιον των ευθυνών μας, ναι, διότι όλοι και από το παρελθόν μας κρινόμαστε. Σωστά. Έτσι. Εδώ υπήρχε και περιφέρεια και νομαρχία, έτσι, και ενιαίος δήμος κτλ. Εγώ δεν λέω ότι θα μπορούσαν να έχουν γίνει όλα, διότι υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες και στην οδική ασφάλεια. Αλλά όταν ακούω ότι έχει να πέσει άσφαλτος 30 χρόνια, ναι, διαιρωτώ με κι εγώ. Αλλά και η μεγάλη μου ικανοποίηση είναι ότι και κρατήσαμε όρθια την περιφέρεια. Με COVID περάσαμε, ναι, πολύ δύσκολα. Με έννοια πολύ μεγάλη να λειτουργούμε και να είναι σε ασφάλεια εργαζόμενοι μας. Και δεν είχαμε κρούσματα. Υποστελεχωμένη περιφέρεια και αλλά με τον κορονοϊό ακόμα μείνω. Κρατάμε όρθια με μεγάλη θυσία και με επιβάρυνση και των ίδιων των υπαλλήλων. Όταν υπάρχουν τμήματα σοβαρά που είναι ένας υπάλληλος, καταλαβαίνετε τι βάρος νιώθηκε ο ίδιος. Φυσικά τη μειωμένη παραγωγή εργασίας. Ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις, αλλά και το βάρος που νιώθουν αυτοί πάλι. Να έχουμε δόξα τω Θεώ τη νέα κυβέρνηση, mm-hmm, και το πρώτο μας αίτημα, τα άλλα τα καταφέρνουμε. Και θα έχουμε, αν έχουμε πρωθυπουργό τον Κυριάκο, mm-hmm, Μητσοτάκη, αν έχουμε, ο λαός δεν ψήφισε, έχει δεσμευτεί ότι θα συμπαρασταθεί στο πρόγραμμά μας το αναπτυξιακό και το άλλα τα προβλήματα, τα ιδιαίτερα που έχουμε. Αυτό που θέλουμε να γίνει, κάποιος τρόπος, παράλληλα με το ΑΣΕΠ, να έχουμε προσωπικό, το οποίο προσωπικό όμως να μπορεί να υπογράφει, ναι, να πάρει την ευθύνη, διότι και με τον COVID και με τον μπάλο, μπήκαν νέα άτομα στην περιφέρεια που έπαιξαν ένα ρόλο βοηθητικό, σημαντικό. Να το εξηγήσουμε. Άλλο λοιπόν ο άνθρωπος που μπήκε με οκτάμινο και που μπορεί να παρήγαγε έργο, ναι, αλλά δεν να έχει να θυμάσαι ένα φάκελο, να πάρει τα email, να πάρει την αγγλική. Δεν μπορεί να πάρει ευθύνη, δεν έχει δικαίωμα υπογραφής. Εμείς θέλουμε τον υπάλληλο, το μόνιμο, έτσι, ή με κάποιο τρόπο ένα εξωτερικό συνεργάτη. Mm-hmm. Αυτό είναι στην κυβέρνηση που θα έχει τη δυνατότητα να υπογράφει. Ναι. Διαφορετικά
Ξεκινάμε τόσα έργα, ξεκινάμε τόσους δρόμους ανάπτυξης. Mm-hmm. Δεν αφήσαμε κανένα τομέα χωρίς να βάλουμε τις βάσεις ή της αντιμετώπισης της παθογένειας του παρελθόντος ή τις βάσεις για τη νέα ανάπτυξη. Και να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε σε βασικές υποχρεώσεις προς τους συμπολίτες μας, εντάλματα πληρωμών, άδειες οδηγήσεις. Το συγκοινωνιόν επίσης είναι μια μεγάλη πληγή. Ξέρετε ότι το συγκοινωνιόν είναι μέχρι εκεί οι φάκελοι, ναι, και δεν υπάρχουν υπάλληλοι να τα διεκπαιρεώσουν. Πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να είναι αντικείμενα έννοιας, παρενόχλησης, ναι, ενόχλησης. Δεν λειτουργούν να γίνεται κανονικά. Να πούμε ότι έχουμε μια εμπλοκή το καλοκαίρι, ότι υπάρχουν περισσότερα θέματα που έχουν σχέση με και τον τουρισμό των συγκοινωνιών. Αλλά η καθημερινότητα θα έπρεπε να κυλάει. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ χρειαζόμαστε μια ειδική βοήθεια. Ειδική βοήθεια. Δεν είναι μόνο ο ΑΣΕΠ και αυτούς που περιμένουμε από τον ΑΣΕΠ. Ναι. Και αυτοί που ήταν να πάρουμε τον ΑΣΕΠ, ούτε αυτοί δεν ήρθαν. Διότι εργάζονται κάπου και ζήτησαν παράταση. Ναι. Άρα υπάρχει θέση η οποία μένει καινή, δεν είναι στελεχώνεται. Βεβαίως, διότι ο νόμος του δίνει το δικαίωμα να την έχει. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι εκεί πρέπει να. Υπήρξαν και κάποιοι που αρνήθηκαν, δεν ήρθαν. Ναι, ναι. Και βέβαια κάποιος μπορεί να αρνηθεί γιατί βρήκε ήδη κάτι καλύτερο αλλού. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι εκεί χρειάζεται μια ad hoc παρέμβαση για τις περιφέρειες, για τους δήμους, εδώ που βρίσκονται στο σημείο που βρίσκεται η δική μας περιφέρεια. Τώρα, ξέρετε, θέλω να σας ρωτήσω. Πολλές φορές διαβάζω και μπορεί να το έχετε ακούσει κι εσείς, να σας το έχουν πει κιόλας. Υπάρχει μια σύγκριση της σημερινής Περιφερειακής Αρχής των Ιωνίων με άλλες περιφερειακές αρχές της χώρας σε σχέση με την εξέλιξη, την πρόοδο, τα έργα, την ανάπτυξη. Που όμως εκεί οι περιφερειάρχες έχουν 2, 3, 4 θητείες. Πώς νιώθετε που ουσιαστικά συγκρίνουν πράγματα τα οποία είναι ανώμια? Κοιτάξτε, εγώ νιώθω πάρα πολύ άνετα και υπερήφανη που μπορεί να με συγκρίνουν με περιφερειάρχες οι οποίοι έχουν πίσω τους 15 και 20 χρόνια. Mm-hmm. Φανταστείτε, μόνο από τα έργα που εμείς έχουμε ξεκινήσει, σε 2 χρόνια θα είναι διαφορετικά, θα έχει τελειώσει το δικό δίκτυο καταρχάς. Ναι. Λοιπόν, ήδη θα είναι σε 2 χρόνια, σε ένα άλλα. Mm-hmm. Και σε 2, βέβαια, άλλα είναι μακροπρόθεσμα. Προφανώς, σχέδια, οι παρακάμψεις για να κυνηγάμε την καθημερινότητα, που είναι υποχρέωσή μας και πραγματικά απασχολεί τους συμπολίτες μας, και από τον πρώτο βαθμό και από εμάς, ναι, δεύτερο, δεν αφήσαμε τα μεγάλα έργα. Ποτέ δεν θα ήθελα το πέρασμά μου αυτής της θητείας να είναι κοντόφθαλμο και να μην βλέπει την ανάγκη του αύριο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Γιατί είναι σε σχέση με αυτό που λέγαμε πριν, ότι αφέθηκαν υποδομές που θα μπορούσαμε να είναι. Και οι παρακάμψεις θα έπρεπε να έχουν προχωρήσει. Ναι. Που είναι τόσο σημαντικές για να μπορέσει να είναι κυκλοφορήσιμη η Κέρκυρα. Όχι μόνο η πόλη και το νησί. Σε πολλές περιπτώσεις. Ναι. Και με μεγαλύτερη ασφάλεια. Λοιπόν, σε όλα ανοίξαμε δρόμους. Όλα έχουν ξεκινήσει. Mm-hmm. Όλα θα φανούν. Και είμαι σίγουρη ότι οι συμπολίτες μας δεν είναι μόνο για αυτό που κάναμε και κάνουμε ότι θα μας εμπιστευτούν, αλλά και για την προοπτική που ανοίξαμε. Τώρα, έχουμε ένα λεπτό για να σας πω κάτι. Για πείτε μου. Όταν συνήλθε για πρώτη φορά η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, ναι, μετά τις εκλογές του 19, mm-hmm, ο Γιώργος Χατζημάρκος, ναι, ο Περιφερειάρχης Αιγαίου, εκεί που συζητούσαμε τα θέματα που πρέπει να προτάξουμε, ήταν νέα και κυβέρνηση, νέοι εμείς, στη θητεία, ναι, μας, τα θέματα που πρέπει να προτάξουμε ήταν η γραφειοκρατία, η χρόνη και τα λοιπά, η πολιτική, ναι, προστασία που θέλει θεσμικό πλαίσιο καθαρό και τα λοιπά. Και λέει ο Γιώργος Χατζημάρκος, και για τους νέους όσοι είναι νέοι, εδώ νέοι εκλεγέντες, ναι, να σας πω για να ξέρετε τι σημαντικά είναι αυτά που συζητάμε, έχω φέρει να σας παρουσιάσω ένα βίντεο με ένα έργο το οποίο με διαδικασίες που δεν είχαν ιδιαίτερες εμπλοκές, ναι, έκανε 7,5 χρόνια. Απίστευτο. Και μας το παρουσίασε από την αρχή. Περιφερειακό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή, ναι, Δημοπράτηση, Σύμβαση κτλ. 7 χρόνια. Αντιπλημμυρικό έργο. 7,5 χρόνια. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί λέει πρέπει να ξεσηκωθούμε όλοι για να τρέξουν για να τρέξουν διαδικασίες. Και αυτό είναι που περιμένουμε από τη νέα κυβέρνηση. Πότε το περιμένουμε γιατί είναι ζωτικό. Είναι και για την ίδια την κυβέρνηση ζωτικό, σίγουρα, για την κάθε κυβέρνηση. Προφανώς. Διότι είναι οι πόροι που μας διατίθενται, είναι στήριξη. Mm-hmm. Εγώ βρήκα στήριξη από τους υπουργούς σε διάφορα θέματα που ήταν κρίσιμα, mm-hmm, κυρίως στις κρίσιμες μας περιόδους, με τον Πάλο, με τον Ιαννό. Όλα αυτά είναι και για την κυβέρνηση θετικό να φανούν στην πράξη. Τελευταίο ερώτημα για να κλείσουμε. Πότε περιμένουμε να ακούσουμε τους πρώτους υποψήφιους που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο?
αφήστε λίγο να ηρεμήσουμε από τα θέματα της κυβέρνησης, να έχουμε μια νέα κυβέρνηση, να διαμορφώσουμε και εμείς το σχέδιό μας και τις απαιτήσεις μας από τα Υπουργεία. Ήδη διαμορφώνουμε τι έχουμε πήγον που βρίσκονται στα Υπουργεία και λόγω της υπηρεσιακής κυβέρνησης έχουμε και εκεί καθυστέρηση. Έχουν παγώσει πράγματα. Σε κάποια Υπουργεία έχουν παγώσει. Λοιπόν, ήδη ετοιμάζουμε τα πρώτα μας αιτήματα και πώς θα τα ξεμπλοκάρουμε με τους Υπουργούς που θα αναλάβουν αυτό. Και θα δούμε και τα υπόλοιπα. Τις στελεχώσεις των παλαιών και νέων προσώπων. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν απόψε μαζί. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους συμπολίτες μας να συμπορευτούν μαζί μας. Γι' αυτό είναι μια μεγάλη ικανοποίηση. Γίνεται ένας αναβρασμός. Υποψήφοι παντού. Δήμοι, δημοτικά ψηφοδέλτια, περιφέρεια. Τελειώνουμε τη μία εκλογική διαδικασία για να ξεκινήσουμε μια άλλη. Εμπνέουμε εμπιστοσύνη και αισιοδοξία και προοπτική και αυτό είναι η μεγάλη μου ικανοποίηση. Ότι θα έχουμε και πρόσωπα τα οποία πραγματικά είδαν ότι η περιφέρεια είναι ένας μοχλός αλλαγής και ανάπτυξης, ο βασικός μοχλός. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε και αύριο από την Περιφερειακή Ενότητα. Βεβαίως. Στη βραδιά των αποτελεσμάτων. Των αποτελεσμάτων. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε θερμά και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ευχές ένα πολύ όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.